Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, κύριε Μαυροκέφαλε, για πείτε μου, είστε έξω από το Κοινοβούλιο? Είμαστε έξω από τη Βουλή αυτή τη στιγμή, όπου πραγματοποιείται μια μεγάλη διαδήλωση. Χιλιάδες εργαζόμενοι, νεολαίοι, φοιτητές βρίσκονται εδώ για να διαδηλώσουν την αντίθεσή τους ενάντια στον νόμο που ψήφισε σήμερα η κυβέρνηση και φυσικά να διεκδικήσουν τις πραγματικές τους ανάγκες, ένα πραγματικά δημόσιο υποχρεωτικό κοινωνικό σύστημα ασφάλισης. Να πω εδώ ότι από ό,τι βλέπω από το κανάλι της Βουλής, ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Έχουμε τη Νέα Δημοκρατία με ναι και την Ελληνική Λύση με ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, από ό,τι βλέπω, το κίνημα αλλαγής, ναι. Βέβαια, εντάξει, αυτό τώρα δεν είναι σίγουρο που το λέω, παιδιά, γιατί μπορεί να είναι, μπορεί να είναι κατάρθρο από ό,τι βλέπω. Ναι, είναι κατάρθρο. Είναι κατάρθρο. Όχι, λοιπόν. Δεν είναι τα συνολικά. Ο νόμος είχε ονοματεπώνυμο, ανεξάρτητα από ποιοι τον ψήφισαν σήμερα στη Βουλή. Είναι ο νόμος Κατρούγκαλου-Βρούτσι. Έτσι τον έχουν βαφτίσει οι εργαζόμενοι και κατά τη γνώμη μας δίκαια. Γιατί άλλωστε και με ομολογία του Υπουργού Εργασίας του κυρίου Βρούτσι, έρχεται απλά να διορθώσει τον νόμο Κατρούγκαλου, να τον εφαρμόσει πλήρως. Και μάλιστα με τη χθεσινή του ομιλία, ο κύριος Βρούτσι ανακοίνωσε νέο ασφαλιστικό νόμο μέσα στο Μάρτι για να υλοποιήσει αυτά που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου, δηλαδή το δεύτερο σύστημα, το δεύτερο πυλώνα ασφάλισης, τα επαγγελματικά ταμεία. Άρα καταλαβαίνω ότι η επίθεση αυτή θα συνεχιστεί, θα είναι αμύωτη και μάλιστα θα είναι και άμεση. Κύριε Μαυροκέφαλε, όπως και να έχει, πάντως το ασφαλιστικό ψηφίστηκε. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπω εδώ, είναι το άρθρο 25-28. Προχωράει πολύ γρήγορα οι κάρτες που ανεβάζει το κανάλι της Βουλής με το τι έχει ψηφίσει το κάθε κόμμα κατά άρθρο. Θέλω να μου πείτε τι θα κάνετε από εδώ και πέρα. Όπως είπαμε, μάλλον όπως είπατε και εσείς, επειδή είναι χιλιάδες εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή έξω από τη Βουλή και διαδηλώνουν και επειδή έγινε και μια πολύ πετυχημένη και μαζικότατη απεργία την προηγούμενη εβδομάδα, στην πλειοψηφία του ο λαός μας αντιδρά σε αυτό το νομοσχέδιο και σε αυτά που θα φέρει η κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα. Όπως σας είπα, ο κύριος Βρούτσης ομολόγησε ότι θα φέρει άμεσα μέσα στο Μάρτι την υλοποίηση του συστήματος Πινοσέτ, δηλαδή τους τρεις πυλώνες ασφάλισης, θα νομοθετήσει πιο συγκεκριμένα για τα λεγόμενα επαγγελματικά ταμεία. Τα οποία ήδη προβλέπονται, αλλά θα ενισχυθούν και θα διευρυνθούν. Οπότε στο δικό μας χέρι είναι να μην αφήσουμε ούτε μια ώρα και μια μέρα να πάει χαμένη, να είμαστε και από αύριο το πρωί στους χώρους δουλειάς, να ενημερώσουμε τους εργαζόμενους και να οργανώσουμε τις νέες κινητοποιήσεις για τα δίκαια αιτήματά μας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαυροκέφαλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ.